Ναι, κοιτάξτε, επειδή ακούω και τον προβληματισμό του κύριου Κυρανάκη για το τι άλλαξε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα και κηρύγματα σε σχέση με την υποκουλτούρα στην πραγματικότητα που αναπαράγεται στους νέους και προωθείται σαν μια πολιτιστική τάση στους νέους. Η απάντηση που έδωσαν χτες τα δεκάδες καλλιτεχνικά σωματεία και κινητοποίηση χιλιάδων στο κέντρο της Αθήνας είναι απάντηση σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση που πήρε με ευθύνη και του Υπουργείου Πολιτισμού να εξισωθούν στο προσοντολόγιο του Δημοσίου οι τίτλοι σπουδών από τις όλες τις καλλιτεχνικές σχολές με απολυτήριο λυκείου. Αυτό είναι ή δεν είναι υποβάθμιση για ανθρώπους που κοπιάζουν επί 2-3 χρόνια για να ολοκληρώσουν και να αποφοιτήσουν από αυτές τις σχολές? Και βέβαια το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο πέρα από αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας Προεδρικό Διάταγμα που πρέπει να αποσυρθεί, όπως διατράνωσαν και τα ίδια τα καλλιτεχνικά σωματεία. Γιατί μιλάμε με προβληματισμό, αν θέλετε, για την καλλιτεχνική, την πολιτιστική παιδεία των νέων ανθρώπων. Όμως δεν λέει κανένας και δεν μπορεί να ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από ένα κράτος το οποίο έχει υποβαθμίσει στα ίδια τα σχολεία, συστηματικά υποβαθμίζει την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Μισό λεπτό, τα τελευταία χρόνια αφαιρούνται από το λύκειο, από τη εκπαιδευτική διαδικασία, αφαιρούνται τα καλλιτεχνικά μαθήματα, υποβαθμίζονται συνεχώς. Άρα δεν μπορεί να προβληματίζει ή να, αν θέλετε, υποκριτικά να ανησυχούμε για το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που δεν δείχνει ενδιαφέρον για να αναπτυχθούν, αν θέλετε, αυτές οι πτυχές στην προσωπικότητα των νέων παιδιών, που εμείς λέμε ότι η τέχνη σε όλες τις μορφές, και νομίζω ότι δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας, ανυψώνει τον άνθρωπο και θα έπρεπε από την εκπαίδευση να προωθείται. Και γι' αυτό να φτάνουμε... που στην αρχή την άποψή σας. Και για τα δύο ζητήματα που έθεσα στην αρχή, ήθελα και για αυτό την άποψή σας. Και για την βία που παρατηρείτε στους ανηλίκους. Ως κήρυγμα, και για το αν είστε τα κόμματα σε επαφή με αυτές τις γενιές που ψηφίζουν τώρα για πρώτη φορά σε εκλογές του 23 και έχουν γεννηθεί το 2005, το 2004, το 2006. Φυσικά και είμαστε και λέμε ότι, αν θέλετε, και εκεί που δείχνουν και τα νέα παιδιά και μπορούν να αποκτήσουν, αν θέλετε, και από μόνοι τους να απομονώσουν και τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι και μέσα από τις αγωνιστικές τους διεργασίες, μέσα από τις συλλογικές τους διεργασίες που κάνουν και από τις μαθητικές κινητοποιήσεις, εκεί που πραγματικά μπορεί η συνείδηση και των νέων παιδιών να αναπτύξει και αξίες όπως η συλλογικότητα, ο αγώνας, να πραγματικά να αγωνιστεί για τα οράματά τους, για μια καλύτερη ζωή, για να μπορέσει να έχει όλα τα δικαιώματα που θέλουν να έχουν στα σχολεία. Και αυτό το έδειξαν, αν θέλετε, οι μαθητές και στα χρόνια της πανδημίας μέσα από διαδικασίες που έκαναν για να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σχολεία τους. Το δείχνουν μέσα από τις κινητοποιήσεις τους όταν αντιδρούν απέναντι στην υποβάθμιση και του ίδιου του περιεχόμενου, του εκπαιδευτικού περιεχόμενου του σχολείου. Όλα αυτά δηλαδή στα οποία θα έπρεπε το κράτος να φροντίζει για να το πω με έναν τρόπο, να δημιουργεί αντισώματα στα παιδιά απέναντι σε αυτά τα αποκρουστικά φαινόμενα. Και εγώ να βάλω και μια τελευταία πτυχή. Γιατί σίγουρα και άκουσα και τους προηγούμενους... άκουσα με ενδιαφέρον και την προηγούμενη συζήτηση των προσκεκλημένων σας, ότι σίγουρα υπάρχει και το κομμάτι της ευθύνης της οικογένειας. Όμως μπορεί να μένουμε εκεί. Όταν, για παράδειγμα, να θυμίσω ότι λίγο διάστημα πριν κατακλείζαν τα κανάλια τα άλλα αποτρόπαια περιστατικά σε σχέση με το 12χρονο κορίτσι, το οποίο μόλις έφυγε από την επικαιρότητα, η ίδια η δικηγόρος της οικογένειας κατήγγειλε ότι αυτό το παιδί έμεινε αβοήθητο, χωρίς βοήθεια από κάποια κοινωνική δομή, από το παιδοψυχολόγο που θα έπρεπε να το στηρίξει κλπ. Άρα απουσιάζει το κράτος εκοφαντικά από αυτή την ανάγκη στήριξης της ίδιας της οικογένειας πρώτα και κύρια και των παιδιών, για να μπορέσουν και να αποφεύγουν τέτοια περιστατικά ή να καταγγέλουν έγκαιρα όταν αυτά συμβαίνουν. Έχει αλλάξει και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την κακομαχία μιας υπαρκτής, κατά τη γνώμη μου. Όντως, διαχρονική ήταν η πολιτική που υποβάθμισε τις καλλιτεχνικές σπουδές και τώρα εδώ μιλάνε ποιος το έκανε περισσότερο. Αντί να μιλάμε για τη δημιουργία ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ουσιαστικά για τη δημιουργία ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών πανεπιστημιακού επίπεδου, που είναι ένα υπερόριμο αίτημα.